Καλησπέρα, ήρθαμε για το e-hunting σήμερα, βγήκαμε έτσι εδώ κοντά στα μέρη μας και πού ήρθαμε, στη Νέα Ιωνία, στο Zartan Toy Store και έχει αρκετό πραγματάκι που είτε θα μας δημιουργήσει μνήμες είτε να δείξουμε ωραία πραγματάκια και για τον πάσα ενδιαφερόμενο. Εδώ κάθομαι δίπλα σε ένα πολύ γνωστό ιστορικό stand της Sega και ξεκινάμε. Sega! Πάμε να ανοίξουμε ένα ιστορικό, έτσι, προστατευτικό στα μαγαζιά πρόμο της Sega. Πολύ ωραίο. Και μέσα έχει εδώ κάτι ωραία παιχνιδάκια. Βλέπουμε είναι καινούργια από τότε. Σφραγίδα χρυσή της ZZ-Tron αντιπροσωπείας. Βέβαια το παιχνιδάκι αυτό είναι Tech Toy, βραζιλιάνικες εισαγωγές. Junk Book, ολοκένουργιο παιδιά. Operation Wolf δίπλα, αυτό το παιχνίδι θέλει το πλάγι εννοείται, το Light Gun και ήταν ένα από τα πρώτα που είχα στο Master System μικρός, καινούριο και αυτό βλέπω, Simpsons καινούριο, Castle of Illusion παιχνιδάρα για Sega και Master System και Mega Drive, από κάτω κάποια άλλα και μεταχειρισμένα και καινούρια, Ayrton Senna, Super Monaco GP, που τότε να πούμε ότι ο Senna ήταν σπόνσορας στη Sega, μέχρι που δυστυχώς σκοτώθηκε. Κάτω πιο πρώιμα παιχνίδια για Master System, τα οποία αυτά κιόλας είχαν βγει και στην κάρτα πριν βγουν σε cartridge, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την κάρτα, ήταν στο πρώτο Master System 1, πολύ μπροστά η Sega πάντα. Μετά κάτω βλέπουμε έτσι κάποια άλλα παιχνιδάκια, Nintendo, πφου, NBA Live 97, FIFA 97 και κάτω βλέπουμε και ένα third party, Mega Drive, το οποίο είναι region unlock αυτό, απλά είναι σαν third party εισαγωγή. Συνεχίζουμε, εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία καμπίνα, βλέπω ένα bar top, το οποίο να πούμε κιόλας ότι το κατάστημα μπορεί να δεχτεί παραγγελίες custom με οτιδήποτε θέμα θέλουμε να έχει, αν θέλουμε να έχει άλλο monitor, καλύτερα κουμπιά, καλύτερος μοχλούς κτλ. Υπάρχει μεγάλη δηλαδή ποικιλία, όπως επίσης δεν δείξαμε και αυτό εδώ, ο kit, καμπίνα δηλαδή Knight Rider, bartop, η οποία ήταν και στην έκθεση της Vintage όσοι είχατε πάει ή δεν την είχατε δει. Πολύ ωραίο, Final Fight, όχι Cadillac and Dinosaurs βλέπουμε, θα παίξουμε σε λίγο. Πω, αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Best console για το 97, συμφωνείς Γιάννη? Όχι. Ούτε εγώ. Διονύση, ούτε καν. Διονύση, κουμπάρε μου, ξέρω ότι δεν συμφωνήσεις. Αλλά ούτε εγώ συμφωνώ. Εντάξει, προσωπικά ήταν από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της Nintendo, δεν ξέρω. Δεν έχει εστιαστεί ποτέ στα γραφικά, τα είχε κατακρεουργήσει. Εντάξει, μεγαλύτερη αποτυχία της Nintendo θα θεωρήσουμε το Wii U μετά και λιγότερο το GameCube και μετά το N64. Αλλά τέλος πάντων. Τι έχουμε εδώ, Γιάννη, το θυμάσαι αυτό το stand στα μαγαζιά? Ναι, Game Boy. Εννοείται, έτσι. Για να δούμε μέσα. Σιγά σιγά, μην κάνουμε μια ζημιά. Μερικά παιχνιδάκια βλέπω, εντάξει και λουζ τα δείχνεις, που αν τα δείξεις καλά. Κάτι κατζετάκια και αξεσουάρ γνήσια ή third party για Game Boy. Και κάτω βλέπουμε και για Advance και για Color μερικά τιτλάκια. Σφραγισμένα εντελώς, πω πω αυτό εδώ, Batman Begins για Advance, πρέπει να μετράει πω. Σφραγισμένα τελείως, όποιον ενδιαφέρει κάτι, στέλνει μήνυμα στο μαγαζί, στο site, στο eBay, σελίδα στο Facebook κτλ. Και μαθαίνει. Λοιπόν, θα κλείσουμε μετά αυτό. Για να δω, Γιάννη, τι γίνεται εδώ τώρα. Εδώ, αυτό το stand είναι το πιο παλιό για τα NES, που ήταν μέσα οι μαύρες ηθίκες και μπαίνανε οι κασέτες. Ίδιο ύψος με το Game Boy, έτσι, αδερφάκια. Ναι. Κάτσε να δούμε και αυτό να ανοίξουμε προσοχή. Εδώ μέσα βλέπω ωραία πράγματα τώρα. Σφραγισμένα Super Nintendo, Γιάννη. Λοιπόν, η Τότσου σφραγίδα, ο τότε αντιπρόσωπος της Nintendo που μεγαλώσαμε και τον μάθαμε τον αντιπρόσωπο αυτόν. Ο Βελίξη Αστερίξ, πολύ καλό παιχνίδι. Από τα πολύ καλά του Super Nintendo. Tetris Dr. Mario. Εντάξει, προσωπικά το Tetris το είχα κάψει στο Game Boy όταν είχε πρωτοβγεί το Game Boy. Στο Super Nintendo, να πω την αλήθεια, δεν το έπαιξα ποτέ. Mortal Kombat 3, παιχνιδάρα.
Για Super Nintendo, πολύ καλό. Και εδώ υπάρχει και στο stand το γνωστό του Λαμπρόπουλου Μινιόν Παύλα, που θα παίξουμε το 2 έτσι για λίγο. Κάποια λούζα, άλλα παιχνιδάκια εδώ. Nintendo 64 γνήσια. Γνήσια, ενώ σφραγισμένα. Όχι, Παναγιώτη. Okay. Απλά λίγο τα προσέχουμε, ναι, και βάζουμε. Ναι, μπράβο, σωστά. Ανοιγμένα είναι αυτά. Used, αλλά σε προστατευτικά φυκάκια. Pilot Wings, το θυμάσαι Γιάννη? Βασικά δεν πρέπει να θυμάσαι τίποτα. Βασικά ναι, με το 64 το απέφευγα σαν το Λιβάν. FIFA 97, F1 Pole Position, Stand Race FX, που αυτό δούλευε με το τσιπάκι, το FX του Super Nintendo, το γράφει και εδώ επίσης, που μπούσταρε δηλαδή μετέπειτα κάποια παιχνίδια. Πιο κάτω, Missile Command, αυτά ξέρεις τι είναι, έτσι. Δεν χρειάζεται να το πούμε, φαίνονται από τα χειριστήρια. Καλά, δεν ξέρει και ο κόσμος. Atari. Τα κλασικά Atari, τα κασετάκια. Και βλέπουμε και μια κονσόλα Atari, τη 2600, τη τριγωνική, που αυτή ήταν και η πρώτη μου κονσόλα, παιδιά, εμένα. Πίσω στο 1990, αυτή ήταν η πρώτη μου κονσόλα που μου κάνανε εδώ οι γονείς μου. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ άλλο? Ξέρεις αυτό? Taiko. Τα θυμάσαι αυτά μικρή που είχαμε, που βασικά θυμάμαι καλά. Εκτός οθόνης, είχε δικιά του οθόνη. Ναι. Είχε το, ναι, ακριβώς, το τιμόνι και είχε δικιά το σύνδεσε τηλεόραση. Βέβαια αυτό καμία είναι, σχέση. Αυτό είναι αποτυχία τελείως. Δηλαδή ναι, τέτοια εποχή και να έχει τέτοια γραφικά, εντάξει. Εννοείται. Φωτογραφία. Έχουνε πλάκα όμως. Ναι. Εδώ τώρα... Είναι από αυτά που βλέπαμε και λέγαμε πω πω έτσι θα είναι μέσα. Σου λέγει κανένας υπαλλιός, μα ναι, και το παίρνες και τρώγες φρίκι. Αλλά είναι ναι. Ναι. Τα κατευθυνόμενα που είχαμε κάνει στο Stoic Hunters, θα θυμάσαι. Λοιπόν, αυτό εδώ θα μ' άρεσε να το ανοίξουμε. Για να το δούμε εδώ, τώρα, να κάνουμε και εμείς ένα unboxing. Όχι, ένα uncooting θα πω εγώ. Ή ένα unpacking καλύτερα, να μην κάνουμε και ζημιά, γιατί είναι σε καλή κατάσταση. Σιγά σιγά, με αγάπη. Αγάπη. Το οποίο τι ακριβώς είναι? Δεν ξέρεις, το Mario Paint. Μπορεί εγώ να το ξέρω και να μην το ξέρει κάποιος άλλος. Την ανάποδα. Ου. Λοιπόν, το Mario Paint. Δεν το πειράξουμε άλλο μέχρι εδώ. Αρκετή ζημιά έκανες. Θα το δείξουμε, ναι. Εντάξει. Όχι, δεν έχει ζελατίνη, δεν θα τις πειράξουμε. Όχι, έχει ζελατίνη, απλά δεν θα τις πειράξουμε αυτό. Το βλέπεις εδώ, Γιάννη. Ναι. Ήτανε μια σουίτα, ένα πρόγραμμα για το Super Nintendo με την αντίστοιχη κασέτα, το οποίο είχε το δικό του πρωτοποριακό mousepad, το βλέπουμε έτσι, Nintendo. Το δικό του mouse. Βέβαια, οφείλω να πω ότι το mouse είναι στο χρώμα το αμερικάνικο Super Nintendo, έτσι, το πιο γκρι mauve. Έτσι ήτανε όλα. Έτσι ήταν το αμερικάνικο theme του Super Nintendo. Απλά μάλλον στο ευρωπαϊκό ξεχάσαν να του δώσουν κόκκινο-κίτρινο. Αυτό θέλω να πω. Στο συγκεκριμένο όλες οι εκδόσεις του ήταν έτσι. Δεν το ξέρω. Απλά σου λέω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου. Τώρα το ανοίξαμε. Οπότε σε αυτό το παιχνιδάκι ήταν. Αλλά έπρεπε να το ξέρω εγώ δηλαδή. Το ξέρουν αυτοί που το βλέπουν. Εσύ μπορεί να το ξέρεις. Ναι, και πολλοί άλλοι. Απλά λέω ότι αυτό ήταν στο χρώμα του Αμερικάνου. Εντάξει. Και αυτό ήταν λοιπόν έτσι, πώς ήταν τα Windows 95 όταν είχαν βγει, που είχαν το πρόγραμμα των Windows για να κάνεις ζωγραφική, ένα έτσι απατηλό προγραμματάκι που πήγαινε το mouse. Κάπως έτσι σκέψου το, αλλά σε ένα πιο χαρούμενο περιβάλλον. Ναι, το οποίο μπορούσε, είχε και ήρωες μέσα της Nintendo, είχε διάφορες παλέτες, είχε πλάκα. Πολύ ωραίο κομμάτι, κάποια στιγμή θέλω να το βάλω στη συλλογή μου αυτό. Όχι ότι θα κάτσω να ζωγραφίσω βέβαια, απλά για το για να υπάρχει. Θεαθήνε. Θα το μαζέψουμε σε λίγο. Τι άλλο να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε έρθει σε ένα πολύ ωραίο έκθεμα μέσα στο μαγαζί, το οποίο δυστυχώς να πούμε ότι δεν είναι προς πώληση. Σε κάποιους ίσως κάτι να λέει, κάποιοι να μην το έχουν δει ποτέ, κάποιοι θα το ξαναθυμηθούν. Είναι ένα stand της Nintendo όταν είχε βγει το Super Mario World, που ήθελε να το λανσάρει βέβαια με την κονσόλα, αλλά αυτό έγινε το 91 πρακτικά, στη χώρα μας έγινε λίγο πιο μετά. Εγώ αυτό πρώτη φορά το είδα στα δύο μεγάλα πολυκαταστήματα του κέντρου της Αθήνας, που δυστυχώς δεν υπάρχουν πια, Μινιόν και Λαμπρόπουλος.
Το είχα δει πρώτη φορά εκεί, θυμάμαι, με 6η Δημοτικού 1993 και περίμενα στην ουρά πολλή ώρα για να παίξω λίγο μαζί με τα άλλα παιδάκια τότε της εποχής. Να συμπληρώσουμε δε λοιπόν ότι αυτό το stand υπήρχε επίσης μετά για το πρόμο του Donkey Kong Country με τις ανάλογες αφίσες κτλ. Το 1994 που πάλι περιμέναμε για να παίξουμε στις ουρές, μινιών κτλ. Οπότε τώρα το βλέπουμε, έτσι υπήρχε και με μια μικρή οθονούλα που ήταν νομίζω λίγο πιο ψηλά κάπως, δεν ξέρω, ή ήταν σε κάποιο, ναι, ήταν σε κάποιο κουβούκλιο κιόλας, κάτι άλλο έπαιζε. Οπότε πάμε να παίξουμε λίγο Super Mario World. Βάλε μια καλή γωνία, να δούμε λίγο την πρώτη πιστούλα. Είσαι έτοιμος Γιάννη? Δώσε. Και εγώ δίνω, βλέπω δεν υπάρχει save, Mario 0, one player, φύγαμε. Να προσθέσω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου Super Mario απ' όλα, χωρίς να έχω παίξει τα τελευταία του Switch κτλ. Τρελαίνομαι για αυτό το Mario. Είναι πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολλά πράγματα να τερματίσεις, να βρεις, δηλαδή secret ιστορίες κτλ. Πώς φαίνεται, έχω να παίξω καιρό. Πάμε. Είναι φοβερό αυτό το Mario γενικά, το τελειώνει σαν save να σου δείχνει στην κάρτα ότι έχει φτάσει στο νούμερο 96. Το έχω δηλαδή φτάσει στο 96. Είμαι και πολύ κοντά τώρα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Από δεν ξέρω να παίζεις. Αφού είμαι στα 10 εκατοστά. Πάμε. Wow. Όχι, δεν σπάει αυτό κάπως. Boing. Αλητεία. Να και καλά, εδώ κάτι άλλο, περίεργα. Ου! Ιδέες, πώς φαίνεται. Ο παίχτης. Ναι, δεν είναι κάτι άλλο. Πάμε, Γιάννη! Ναι, τώρα τέλος. Τόσο σα. Κρατάω ακόμα το χελώνα, έτσι, έχασα τη ζωή βέβαια. Αν είχα πατήσει ένα μπουτόν πιο πριν, θα ήταν τα τουβλάκια αυτά που περάσαμε. Οπ, λουλούδι της φωτιάς, πάμε. Όχι. Κατάλαβες πρέπει να κάνω. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η πρώτη πίστα του πιο καλού Super Mario για μένα. Έχεις παίξει, Γιάννη, αυτό το παιχνίδι καταρχήν? Ελάχιστα. Θα ήθελα να το παίξω στο Super Nintendo καταρχήν, το έχεις? Όχι, εννοείται, όχι. Άμα είναι να στο δανείσω, σκέψου ότι ο χάρτης έχει πολύ ωραία σκηνικά, δηλαδή είναι οι διάφοροι κόσμοι. Πράγματα που κάνεις στις πίστες πατώντας κάποιους διακόπτες σου ξεκλειδώνουν μετά σε άλλα levels, άλλες εισόδους. Υπάρχουν δηλαδή και μυστικά περάσματα για να πας σε άλλες πίστες ή να κόψεις δρόμο, ξέρω εγώ, να βγεις από τη λίμνη να πας κάπου αλλού κτλ. Κτλ. Είναι πολύ αμφίδρομο σαν παιχνίδι. Η πράξη σου που κάνεις, για σου στα ghost houses μετά, όσοι τα θυμούνται, με τα φαντάσματα, υπάρχουν απίστευτα πράγματα. Και είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, τέλος, όπως και να το πούμε. Είναι μια πολύ καλή βελτίωση και συνέχεια του Super Mario Bros. 3. Στεγνά. Και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χαρτιά για το λανσάρισμα του Super Nintendo, το 91. Τρελαίνομαι για αυτό το παιχνίδι, πιστεύω σε πάρα πολλούς από σας θα αρέσει. Να, εδώ βλέπουμε τον μπουτόν. Να, το τώρα είναι αυτό, που πριν όσα τετραγωνάκια ήταν έτσι, τώρα αλλάζουνε. Οπότε σε βάζει στην πρίζα να επισκεφτείς άλλες πίστες που τις οποίες ήδη πέρασες. Να. Για να σου έχουν κάποιο connectivity να βλέπεις, τα μοίρασε για να μπορέσεις να βρεις άλλα μυστικά. Οπότε να ξαναπαίξεις τις πίστες. Ακριβώς. Και να σημειώσουμε επίσης ότι έχει και save. Κάτι όμως τώρα ωραίο που θέλω να πω στους φίλους μου. Αυτές οι κασέτες είναι πάρα πολύ παλιές, εντάξει. Έχουν φτιαχτεί το 91, το 92, το 93 κτλ. Ανάλογα τα release. Κάνουν save. Όμως αυτό μέσα έχει μια μπαταρία. Συγκεκριμένα μια CR032, αν θυμάμαι καλά. Αυτή με τα χρόνια πολλές φορές δεν μπορεί άλλο να αποθηκεύσει και εσύ, αν μικρός το έχεις τραυματίσει, το έχεις πάει στο 96 και το θυμήθηκες, το κατέβασε το πατάρι σου, είπε να το ξαναπαίξεις, μπορεί να πας και να ξενερώσεις, να το δεις στο 0 το save. Γιατί χάλασε η μπαταριούλα σου. Οπότε, για να την ανοίξει την κασέτα, θες ένα ειδικό κατσαβίδι της Nintendo, το κλασικό, και μέσα
Πρέπει να παίξεις λίγο με καλά ή να κάνεις μια κόλληση, να βγάλεις την μπαταρία και να την έχεις μόνιμα είτε σαν rechargeable πάλι, αλλά να μπαινοβγάζεις ή να την κάνεις μόνιμα αυξαρισμένη. Πιστεύω θα το δείξουμε αυτό σε επόμενο επεισόδιο, λεπτομερέστατα. Αυτό, γιατί έχω σίγουρα να αλλάξω κάποια παιχνίδια για τις μπαταρίες. Οπότε φεύγω αυτό το κομμάτι, πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο stand, κάτι πολύ ωραίο εδώ μέσα στο μαγαζί. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τα ωραία. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα Master System 2, βασικά δύο Master System 2 που είναι και προσπόληση, ο οποίος θέλει κανένας και δεν το έχει. Είναι πρακτικά το δεύτερο οχτάπιτο της Sega στην Ευρώπη τουλάχιστον. Είναι βασισμένο στον πρώτο, το SG που είχε βγει στην Ιαπωνική αγορά, που ήταν τελείως άλλο χρώμα. Στην Ευρώπη και τα λοιπά μετά έγινε το πιο καλό release μέσω του Power Base, Sega δηλαδή Power Base, που ήταν το πρώτο Master System. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, θα σας το δείξω το δικό μου σε άλλο επεισόδιο. Και αυτό είναι η δεύτερη έκδοση που έγινε πιο γνωστό στη χώρα μας, το 2, που βγήκε το 94 αν θυμάμαι καλά, 93-94 είναι στη χώρα μας. Εγώ το πήρα το 94. Τι γίνεται τώρα, να πούμε μια γρήγορη αλήθεια, που αυτά θα τα αναλύσω περισσότερο σε άλλα επεισόδια, αλλά μιας και είμαστε εδώ το πω. Έγραφε Master System 2, ήταν πιο designato από το παλιό, συμφωνώ. Όταν το παίρναμε λοιπόν νομίζαμε ότι ήταν καλύτερο από το πρώτο Master System. Θα σας πω κάτι, μπούρδες, είναι χειρότερο από το πρώτο μοντέλο. Όπως είναι και χειρότερο δυστυχώς το Mega Drive 2 από το Mega Drive 1. Γιατί, το ανοίγουμε. Παίζει τώρα σε μια σύγχρονη τηλεόραση. Αν και εγώ προτιμώ αυτά τα παιχνίδια μέχρι 16 bit να παίζουν σε CRT τηλεοράσεις. Παρ' όλα αυτά εδώ λοιπόν το βλέπουμε σε μια σύγχρονη. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά θα παρατηρήσετε ότι πάει να σπάσει λίγο, ένα χιόνι. Νομίζω πρέπει να είναι διάκριτο αυτό, Γιάννη, σωστά. Ναι. Γιατί το Master System από το 2 από πίσω είχε έξοδο μόνο RF συνδεσμολογίας. Δηλαδή συνδέονταν μόνο με κεραία. Το Master System το πρώτο είχε έξοδο RGB. Δηλαδή με καλύτερη, πιο αναβαθμισμένη σύνδεση και μπορεί να μπει και SCART εννοείται. Οπότε η εικόνα δεν είχε καμία σχέση. Εμείς το παίζαμε δηλαδή αυτό τότε με το κλασικό το RF switch που κάναμε, το είχαμε από πίσω στην τηλεόραση και αλλάζαμε TV και Sega, αν το θυμάστε, που θα το θυμάστε. Οπότε η ποιότητά μας δεν ήταν καλή. Και τώρα που τα παίζουμε, που μεγαλώσαμε και τα ξέρουμε και τα παίζουμε με SCART, παιδιά η διαφορά είναι τελείως διαφορετική, είτε είναι σε ένα καινούριο monitor, είτε σε ένα παλιό. Οπότε το Master System το 2 δεν είναι καλύτερο από το 1. Τώρα, και εγώ μικρός το είχα πάρει με το Sonic μέσα, που είναι το Sonic το 1 για Master System 2, είναι δηλαδή το φτωχό Sonic συγκριτικά με το Sonic που βγήκε το 89-90 που είχε γίνει χαμός. Είναι όμως πολύ αξιόλογο για το Master System το 2. Το έχω τερματίσει τότε άπειρες φορές, ήταν δηλαδή και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα στο Master System μου, γιατί το είχε μέσα built-in. Το περασμένο Master System 2 είχε το Alex Kidd. Θα το θυμάστε και αυτό, Alex Kidd in Miracle World. Πάμε λίγο να παίξουμε λίγο Sonic. Εδώ μας περιμένει ανυπόμονος. Εδώ πίσω υπάρχει, όχι δεν υπάρχει σε αυτή την πίστα το μυστικό. Εδώ δεν σπινάρει, όχι. Το έχω μπερδέψει με το Mega Drive τις εκδόσεις. Και πάμε. Όπου είναι πολλά τα χρόνια, παιδιά. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, Γιάννη. Εννοείται ότι οι εκδόσεις για Mega Drive είναι πολύ πιο πλούσιες, πολύ πιο γρήγορες και γενικά είναι turbo charge. Αυτή όμως παραμένει μια πολύ καλή version. Ναι, εδώ τα κουφά του Sonic πάνω κάτω. Όπου ρε παιδιά, πόσα χρόνια έχω παίξει το Sonic. Παπουτσάκι, έλα κολλάει λίγο. Τόσο σαν. Γιάννη. Άσε με εμένα στην ησυχία μου. Πήρε φωτιές ο Sonic. Γινόταν αυτό. Δεν είδες, πάει το level. Ναι, πώς δεν γινόταν. Νομίζω έπεφτες, ναι. Ναι, απλά είμαι τυχερός. Dr. Robotnik, ο αιώνιος κακός του Sonic. Act 1. Πόβο, τι θυμάμαι ρε φίλε. Ελπίζω και μερικοί από εσάς τώρα που έχετε χρόνια να το δείτε, να το θυμηθήκατε μαζί με εμένα. Green Hill εδώ βλέπουμε, ξεκινάς από χαμηλά και πηγαίνεις διάφορα στο χάρτη μέχρι να φτάσεις πάνω. Πάμε για ένα δεύτερο πιστάκι γρήγορα για να αλλάξουμε πλάνο. Ναι,
Εδώ νομίζω υπάρχει ζωή. Ναι, υπάρχει το bubble seal αυτό εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε ένα δαχτυλίδι. Εδώ να καθυστερήσουμε. Δεν έχουμε ήχο γιατί είμαστε στο μαγαζί τώρα. Εντάξει, μην τους σπαμάρουμε εδώ όλους. Γιάννη. Ένα. Συμφωνεί. Σταμάτα να λες Γιάννη. Ορίστε. Με διαμαγείας εμφανίστηκε ο ήχος, ευγενική χορηγία του Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Πω, όπως σήμερα να μην φτιάσει κάτι, εδώ κολοφαρδία, έτσι. Εδώ μεταξύ νομίζω ότι παίζω στο Mega Drive. Δεν ξέρω να παίζεις. Και προσπαθώ να το σπινάρω και δεν το κάνει γιατί αυτό είναι ability στα επόμενα παιχνίδια. Πάμε για το Dr. Robotnik, αφού το φτάσαμε μέχρι εδώ. Ξέρω εγώ. Άντε πάμε γρήγορα. Γιάννη. Λεκό. Πάμε, πάμε, έλα γρήγορα, έλα. Green Hill τελευταίο level, για να δούμε και οι φίλοι μας τον Dr. Robotnik. Πω, πω, αυτές οι μουσικές. Δεν ξεχνιέται και παραμικρή νότα, ρε παιδί μου. Να βλέπει, δεν σπινάρει. Θέλει μόνο κάτι φορά. Να, ντόκτορας. Σε κάθε τέλος, κάθε act, υπάρχει ο ντόκτορας Robotnik σε διαφορετικά, έτσι, ρομποτοίδη. Έλα, ντόκτορ. Κάτσε, γιατί. Α, σωστά. Εντάξει, η πρώτη μάχη είναι λίγο αστεία. Έτσι. Οι φίλοι μας μπορούν να την κάνουν fast forward. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, τέλος. Πολύ δύσκολο, αλλά μην εξεγελιέστε. Σε επόμενες πίστες πραγματικά δυσκολεύονται. Και ο σκοπός πάντα του Sonic είναι να σώσει τους φίλους του τα ζώα τα οποία είναι στις κάψουλες που έχει κλείσει ο Dr. Robotnik. Και εδώ θα βγουν κουνελάκια, βατραχάκια, ξέρω εγώ, πουλάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν κάποια λογάκια για Master System 2 και το έχει εδώ ο Παναγιώτης συνδεμένος στο μαγαζί, που θέλει μπορεί να έρθει να παίξει από κοντά, έκανε άλλο παιχνιδάκι. Πάλι mute. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συλλογή σε σφραγισμένα για Xbox 1, την πρώτη κονσόλα της Microsoft. Μπορεί να τα έτσι να τα δει ο κόσμος. Ξεχωρίζεις κάποιο. Ναι, βεβαίως. Η συνέχεια του Send Me to Dreamcast για Xbox. Το 2, έτσι. Που πλέον το έχει κάνει developing εννοείται η Sega, αλλά κυκλοφόρησε στο Microsoft. Γιατί το Dreamcast, κάποιοι από εσάς, επειδή θέλατε PS2 και Xbox, σκοτώσατε. Καλά. Τη Sega. Και το ίδιο το παιχνίδι αυτό τη σκότωσε. Θα το αναλύσουμε σε αργότερα. Άλλο επεισόδιο. Ναι. Εντάξει, δεν τα πολύ βιράζω γιατί είναι και καινούργια. Το Conan ήταν πολύ καλό, θυμάμαι, μου άρεσε. Spike Out. Κάτσε να δούμε κανένα καλό. Panzer Dragon. Να, τα δικά σου πάλι. Εδώ, για σένα. Το Orta. Ναι. Που υποτίθεται ήταν το 4. Αυτό δεν το έχω παίξει, θα το δω ειδικά. Street Fighter Anniversary. Σκληρό, σφραγισμένα φίλε. Jurassic Park είμαι εγώ, Jurassic Parkάκιας. Αυτό είναι σε αφά κουτί, βλέπω, μάλλον, ναι. Το έχει στείλει η Παναγιώτης για το στολίδι σε αφά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι used, Halo 2. Εδώ αυτά έμαθα θα τα πάρεις εσύ, Γιάννη. Όλο... Όλο μου αναφέρεις. Ναι, θέλω μια μνήμη. Έτσι. Ναι, ναι, θέλω ωραία. Μια μνήμη. Τέντσου. Πω, το θυμάσαι το Τέντσου. Εντάξει, δεν με τρελάνε ποτέ. Ήτανε... Εγώ είχα παίξει αυτό το παιχνίδι και το είχα κάψει. Το Batman Begins τότε. Αλλά θα το παρουσιάσω σε άλλο format εδώ, σύντομα. Ωραία παιχνιδάκια. Halo 2, εντάξει, κάτι steelbook βλέπω εδώ σε μεταχειρισμένα, καλή έκδοση. Αυτό εδώ μ' αρέσει, Γιάννη. Αυτό δεν είναι καλό, Λέω να το αγοράσω αυτό. Μου θυμίζει εποχές Dreamcast.
Εδώ κάτι Atari Darth Vader, κάτι άλλα κλειστά. Εδώ ένα πολύ παρεξηγημένο παιχνίδι, παιδιά. Το Alan Wake. Ψυχολογικό thriller, ξέρω εγώ. Είχε βγει σαν σπάσιμο exclusive, εννοείται, της Microsoft το 360. Στα Silent Hill και τα λοιπά, ψηλό Resident. Εγώ ήταν δώρο στο 360 τότε όταν το είχα πάρει. Ήταν δηλαδή battle με την κονσόλα μου. Για κάποιο λόγο δεν έκατσα ποτέ να το παίξω. Πώς γίνεται να παίρνει μια καινούργια κονσόλα και να προτιμάς να παίξεις Forza ενώ είσαι πορωμένος με Axions και να μην παίρνεις ποτέ το Alan Wake? Και αυτό εδώ είναι κιόλας και καλή έκδοση. Limited Collectors. Selectors που είπαμε και στο εδώ πέρα. soundtrack μέσα, bonus discs, ιστορίες. Αυτό μοιάζει λες και είναι και ταινία μετά. Το παιχνίδι, ξέρω εγώ, ευχαριστώ. Εδώ βιβλιαράκι, artbook, ιστορίες. Πρέπει να είναι από τα πολύ καλά exclusive παιχνίδια, αλλά προσωπικά εγώ ας πούμε δεν το έπαιξα, αλλά μου φαίνεται ότι ήρθε η ώρα τώρα που το είδα και το θυμήθηκα να ασχοληθώ λίγο μαζί του. Alan Wake, για να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλα πραγματάκια υπάρχουν. Κάτι σφραγισμένα 360 controllers, κάτι άλλα Gears of War, χαμός, Oblivion τότε, μακελιό είχε γίνει, την Bethesda. Η διάφανη κονσόλα. Ναι, εννοείται. Halo ήτανε. Έκδοση. Νομίζω Halo. Δεν το θυμάμαι αυτό αν ήταν Halo Exclusive. Προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε σαν οίκος. Κλασική κάπου. Ναι, εντάξει, το μαύρο ήταν πάντα καλύτερο. Εδώ επίσης υπάρχει και Xbox 360 το Elite, το οποίο είναι και σφραγισμένο. Και είναι και αρκετά βαρύ. Είναι το μαύρο, η μαύρη έκδοση. Μην μπερδεύεστε με το 360 που είχε βγει μετά, το μαύρο, το πιο μικρό που είχε και WiFi ενσωματωμένο. Ήταν σαν το λευκό, αλλά σε μαύρο, με μεγάλο δίσκο τότε και με το χειριστήριο που είναι λίγο πιο μπόμπα. Είχε μέσα και κάτι headset, extra. Έχει και την κάμερα. Έχει μέσα ωραία πραγματάκια. Ήταν δηλαδή η πιο πλούσια έκδοση. Η κάμερα πριν το Kinect. Ακριβώς. Ήταν για το Xbox Live, το Vision, ξέρω εγώ την υπηρεσία. Εδώ κάτι μονιές, κάτι extra, κάτι πραγματάκια για Wii, βλέπω εδώ. Top Gun βλέπω εκεί. Ναι, Thrustmaster είναι rubber pad, ξέρω εγώ τώρα, για κάποιο simulator. Εδώ είναι ο GameCube, κάποια παιχνιδάκια. Eternal Darkness, αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Αυτό το είχα πάρει τότε, όταν είχα πρωτοπάρει το GameCube, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια. Τώρα εδώ, όχι είναι κλειστό, δεν το ανοίγουμε. Πολύ καλό παιδιά, πολύ καλό θρίλερο παιχνίδι. Είχε κάτι τρελά σκηνικά. Εκεί που έπαιζες, έκανε blackout το παιχνίδι. Και τότε ας πούμε το είχαν βασίσει πάνω σε Trinitron. Η Sony δηλαδή, αν θυμάστε η τηλεόραση, το volume, όταν το ανακατεύασαν, ήταν ένα κλασικό πράσινο μενού με τις πράσινες παύλες που αυξομειωνόντουσαν στη Sony. Οπότε είχαν πάρει αυτό το interface και εκεί που έπαιζε στο παιχνίδι χαμήλωνε η οθόνη. Το ξέρεις αυτό, Γιάννη? Όχι. Έκανε κάτι και σκηνικά. Ή εκεί που έπαιζε, έκλεινε το παιχνίδι, ξανάσβηνε και ξανάνοιγε. Ναι. Και λέει τι γινότανε. Πάνω σε αλλά φάσεις, ήταν του ναι, παιχνιδιού. Ήταν του παιχνιδιού. Ήταν σε φάσεις δηλαδή που σκάγανε τα υπερτέρατα, γιατί είναι, σας λέω, με φαντάσματα και τέτοια φάση παιχνίδι. Είχε κάτι τέτοια σκηνικά. Δηλαδή σου τριβόλιζε το μυαλό, που λέμε. Πολύ καλός τίτλος, όσοι δεν το ξέρουν να το δοκιμάσουμε. Πίσω τα Bongos με το GameCube. Του Donkey Kong. Ωραία. Τι άλλο, και μετά εδώ υπάρχει επίσης μια πολύ καλή συλλογή παιχνιδιών σφραγισμένα για PS2. Όλα αυτά είναι σφραγισμένα, όπως και τα κάτω. Και αυτά εδώ, δηλαδή είναι για κάποια used, λίγα όμως, αλλά είναι πάρα πολλά σφραγισμένα παιχνίδια PS2. Σίγουρα, δηλαδή το PS2 τώρα έχει ανέβει και αυτό πάρα πολύ, γιατί αρχίζει και μπαίνει στο πάνθεον του ρετρό, οπότε πολλοί κόσμοι αρχίζει, και ας μην είχε μικρός, πιο νέοι PS2, αρχίζουν τώρα και μαζεύουνε, οπότε εδώ υπάρχουν πολλά παιχνιδάκια. Και βλέπω και εννοείται και αρκετά ενδιαφέροντα. Χαμός, πολύ παιχνίδι. Οπό. Δεν τα έχεις ξαναδεί, Όχι. Φοβερά.
Ποιο θα αγοράσεις εσύ? Α, ο Παναγιώτης. Υπάρχει κάποιο που σε ενθουσιάζει εσένα? Εμένα? Ναι. Όποιο με ενθουσιάζει το έχω κρατήσει για μένα. Σωστός. Παναγιώτη, δεν σε έχω ρωτήσει. Σε έγκαει Nintendo, μεγάλο δίλημα, ή όχι? Καθόλου. Ποιο προς εμάς? Είχα Sega βασικά, γι' αυτό. Nintendo δεν είχα... Είχες επειδή έτυχε ή επειδή το διάλεξες? Μάλλον ο πατέρας μου το διάλεξε, δεν ξέρω. Του άρεσε πιο πολύ μόνο η συσκευασία. Το Sega σε τραβάει, ρε παιδί μου. Τι λέτε? Δεν ξέρω, δεν το είχαν δώρο και ήταν αυτό και τέλος, ξέρεις. Ναι, ναι. Όταν έλεγα και θέλω αυτό, θέλω εκείνο, δεν είχαμε αυτή την... Εντάξει, ήταν άρεσε πολύ. Ναι. Ναι. Ποιο Sega σου είχαν πάρει? Το 2. Mega Drive λοιπόν, Mega Drive 2. Αγαπημένα παιχνίδια γενικά, video games, παλιά καινούρια. Έτσι τώρα ψευρικά εύκαιρο που στο πλάνο. Ναι. Παλιά, Mortal Kombat κλασικά, μέχρι και τώρα παίζω με PlayStation 2, γιατί εγώ και έχω σταματήσει. Ναι. Δεν έχω πάει παραπέρα. Εντάξει, μετά τα πιο παλιά, ό,τι είναι με fighting και ό,τι είναι με rally. Οπότε είσαι με rally, beat em up γενικά και τέτοια. Από τα δύο. Δηλαδή Gran Turismo σε PS3 και τέτοια με αμάξια. Ωραία. Γενικά τα σνομπάρεις σε ψιλοκαινούργια ή όχι, απλά δεν ασχολείσαι? Δεν έτυχε. Όταν βλέπω ότι κάνουν 3-4 εκατοστάρια κονσόλα, δεν θα πάω να πάρω όταν βγαίνουν. Και 5 μη σου πω. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι να πάω στο 3, σκέψου. Ναι. Δηλαδή... Εντάξει. Μπορεί να έχει βγει το 4 εδώ και 4 χρόνια, αλλά το 3 εξακολουθεί να έχει. Δηλαδή είναι κάποια παιχνίδια που τα παίζει στο 3 και λες. Π.χ. Uncharted, την God of War Ascension, που λες τι είναι εδώ, είναι πολύ καλά. Ναι, νομίζεις ότι είναι η ίδια κονσόλα, 3 με 4. Είναι συνομπαρισμένα, είναι εξάλλου πολύ μικρές οι διαφορές που γίνανε στην επόμενη. Και μετά με αποθεί και η τιμή των παιχνιδιών, έτσι, το καινούριο. Δηλαδή, αν θες ένα πεντάρικο. Στο release βέβαια του παιχνιδιού. Για το παιχνίδι, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Ναι. Όπως ήταν και τότε, έτσι. Δηλαδή, τότε ήταν. Εντάξει, πάντα ήδη στη μέση παίζανε. 20.000 δραχμές, 15.000. Ναι, να πάρει παιχνίδι. Εδώ γενικά ο κόσμος τι ψωνίζει πιο πολύ, δηλαδή PS2 τέτοια πιο σύγχρονη γενιά ή έχονται και σου ζητάνε, ξέρω εγώ, Mega Drive, Master System, Game Boy, SNES? Εντάξει, κλασικό είναι SNES, που ζητάμε και τι. Αυτό λες φέτοι πιο πολύ, γενικά. Ναι, Mega Drive, έτσι και έτσι, ίσως πιο πολύ Mega Drive και από Master System, ό,τι είναι με Tech Toy, ξέρεις. Λόγω συλλεκτικής αξίας. Ναι, ναι. Αυτό. Εντάξει, τώρα αρχίζει αυτό που λες και εσύ που σας άκουσα πριν, το PS2 αρχίζει και ανεβαίνει. Ναι. Και το Xbox, το βλέπουμε από τις πωλήσεις βασικά. Ισχύει. Στο eBay την πολύ. Και το GameCube και παιχνίδια. Δηλαδή αυτή η γενιά έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Δεν έχουμε και μεγάλη ποικιλία, να πούμε αλήθεια. Δεν είχε και σε καμιά σύγκριση σε τίτλους. Σκέψω αναφορικά το PlayStation 2 που βγήκε ο βασιλιάς εκείνης της γενιάς, έβγαλε 3.500 τίτλους. Όταν οι άλλες βγάλανε 800, 1000, 1200. Βέβαια, αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι από τις 3.000 μπορεί οι 2.000 να ήταν σαβούρα. Εντάξει, εμένα και οι 100 να ήταν τέλεια. Ναι, θα ευχαριστούσε αν είχα πάρει το μηχάνημα. Σίγουρα. Τότε, γιατί τότε δεν το είχα πάρει το PS2. Σίγουρα, αλλά μερικές φορές τα νούμερα δεν λένε κάτι. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι πέσανε πολύ με τα μούτρα στο PS2. Εννοείται, ναι. Τα περασμένα χρόνια το σνομπάρανε. Γενικά, σαν έβγαινε παιχνίδια 3-4-5 ευρώ. Αλλά τώρα αρχίζει και αλλάζει. Όπως αρχίζει και αλλάζει και η τιμή των Sega. Τώρα αρχίζει και ανεβαίνει. Όσο εξαφανίζεται κάτι. Ισχύει. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι τα δείξαμε όλα. Να φύγω εγώ πάλι από το πλάνο. Θέλω να μας πεις πού θα σε βρει ο κόσμος. Ξέρω εγώ. Γιατί εντάξει, τους Toy Hunters έχουν έρθει αρκετές φορές. Αλλά σίγουρα θα δει και νέος κόσμος αυτό το κανάλι. Πού μπορούμε να σε βρούμε, Νέα Ιωνία είναι θέλει αδέρφια πια. Νέα Ιωνία, Πιτακού 14, αυτό. Ωραία. Μέχρι εκεί. Όχι. Ναι, νομίζω είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. 12-8 καθημερινά, εκτός από το Δευτέρες είμαστε κλειστά γιατί είμαστε και κομμωτήριο και έτσι. Τα Σάββατο 14. Ωραία. Ναι, για να μην σου έρθει κανένας, δηλαδή το δει και έρθει ένας φίλος. Εντάξει, εγώ θα πούνε σελίδα στο Facebook και θα τα δουν όλα και ωράδια και πού είναι. Ωραία. Τιμές εμείς δεν λέμε τώρα ότι βλέπουμε, δεν κάτσουμε να πούμε τιμή στο καθένα. Άμα είδατε κάτι που σας αρέσει, μπαίνετε και ρωτάτε. Ακριβώς. Και στο eBay. Λοιπόν, εδώ μερικά παιχνιδάκια βλέπω έτσι, Game Boy.
Advance πιο πολύ, τα οποία είναι όμως όλα κλειστά. Δεν το ξέρω αυτό. Κάτι βλέπω με Sega πάλι. Columns, όχι άσε, δεν το βγάζω καθόλου, δεν μ' άρεσε ποτέ. Sudoku. Pitfall. Marble Madness. Πόπο, Marble Madness το είχα πάρει στο Game Boy, τσιρικάς, και το έδωσα μετά μια εβδομάδα για να πάρω το Skate or Die. Λοιπόν, εδώ έχει κάποια PC Games και αυτά σφραγισμένα, Παναγιώτη. Όλα, όχι όλα, κάποια. Τα περισσότερα βασικά. Έχει αρκετά. Κάποια παιχνιδάκια Saturn βλέπω εδώ, NBA Live 97. Γιάννη, γιατί είναι τόσο χοντρή αυτή η κασετίνα? Γιατί κάποιες ήταν, συνήθως... Saturn Master. Συνήθως... Είναι πολύ μεγάλη αυτή, δεν ναι. Γιατί... Συνήθως αθλητικά είχαν έτσι. Κατάλαβα. Τη CA. Και το Need for Speed. Ναι. Ναι. Εδώ βλέπω Virtual Golf, Euro 96, Worldwide Soccer. Ναι. Όντως, EA, όπως είπες, Electronic Arts, αυτή τα βγάζε ναι, σε δικό της κουτί. Που βγάζε δικά της ναι, ναι, ναι. Και εδώ έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Της SNK, τα cartridges που μπαίνανε στα coin-op. Έτσι ήταν αυτά. Μπαίνανε δηλαδή... Ουφάδικα. Στα ουφάδικα. Μπαίνανε πίσω από το μηχάνημα, μέσα από το μηχάνημα, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι το slot. Και ήταν... Δηλαδή κάθε ένα ήταν το ένα παιχνίδι που βλέπαμε, δηλαδή να το βλέπουμε SNK. Δηλαδή και αυτό με κασέτες, ε. Ναι. Ή με τσιπάκια κάποια άλλα, απλά και τίτσες πιο παλιά. Για βγάλε τη διάφανη. Διάφανη. Να τι. Το Simba. Το Simba SNK. 1992. Ωραία κομμάτα γι' αυτά. Α, και εδώ βλέπω κάτι για NES. Σφραγισμένο. Skate or Die για NES. Προσφορά Super Nintendo. Super προσφορά Nintendo, sorry. Τρεις κασέτες NES, πάρτε μία δωρεάν. Ισχύει μέχρι 15/1/95. Μόνο για τα μέλη του Club Nintendo. Εννοείται ότι ήμουν έτσι. Και έχω γράψει περιοδικά. Πολύ καλό. Αυτό εδώ το έχεις παίξει. Όχι Νίκο, δεν το έχω παίξει. Πολύ καλό, πολύ καλό. Α. Μιας και είπες Club Nintendo. Λοιπόν, κάποια μου λείπουνε. Δεν μας νοιάζει. Και νομίζω ότι αυτό δεν το έχω. Τεύχος 7. Θα κοιτάξω, αν δεν το έχω να στο πάρω. Αυτό το περιοδικό τώρα για όσοι δεν το ξέρουν, όταν έπαιρνες μια κασέτα ή μια κονσόλα Nintendo τότε, είχε μέσα κάποια χαρτάκια, τα έστελνες τότε στην Itochu και η Itochu εκμεταλλευόταν τη διεύθυνσή σου και σου έστελνε το περιοδικάκι αυτό, το Club Nintendo. Έχω περίπου καμιά 15 τεύχη, μετά δεν μπορώ να... Δωρεάν ή στο χρέο. Ναι, δωρεάν ήτανε. Yeah. Μετά δεν μπορώ να θυμηθώ τι έγινε, γιατί δεν μου στείλανε άλλα. Πιθανό σταμάτησε. Σίγουρα όμως... μπορεί να συνέπεσε με την κυκλοφορία του περιοδικού μετά που πλήρωνες και για να το αγοράσετε εδώ το περίπτερο, το Nintendo World. Που και από αυτό έχω καμιά 15 και συγκεκριμένα και στο 5ο τεύχος έχω στείλει και γράμμα μου που μου το έχουν δημοσιεύσει. Ναι, ήταν τότε μεγάλο σοκ για μένα που μου δημοσίευσαν γράμμα, γιατί στο Almanaco και στο Game Pro δεν μου τα είχαν δημοσιεύσει ποτέ. Ναι, οπότε εκεί παιδικό τραύμα. Ωραίο περιοδικάκι και να πω ότι πολλοί κόσμος τα ψάχνει και δεν πολλοί υπάρχουν. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον επειδή ήταν συνδρομητικά κάπως, πολλοί ας πούμε τα κρατάνε ακόμα, δεν τα πετάξανε, δεν θέλουν να τα δώσουν. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεις τέτοια περιοδικάκια. Να, το Super Mario World εδώ. Και δείχνει και το χάρτη Donut Secret ας πούμε, π.χ. Και δείχνει πως είναι ο χάρτης τραβηγμένος, ήταν για ένα Ghost House. Ωραίες εποχές, ωραίες. Δηλαδή τότε δεν είχαμε το ίντερνετ και βλέπαμε αναγκαστικά μέσω περιοδικών τα guides αυτά, cheats, παρουσιάσεις, reviews, Terminator 2, Game Boy. Πολύ ωραία. Θέλετε μια κασέτα για τον Νέσα δωρεάν? Τρομερό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ωραίες εποχές ανεπανάληπτες, παιδιά. Καλή φάση. Πολύ όμορφο. Αυτά. Οι καλύτεροι παίζουν εδώ. Θα δείξουμε και κάτι άλλο που ξεχάσαμε. Για να το δείξουμε. Εδώ κάτω. Κάποια άλλα παιχνιδάκια για PC.
από τις παλιές ωραίες εποχές που βγαίνανε σε μεγάλες χορταστικές θήκες τα παιχνίδια. Μετά φλωρέψανε. Καταντήσαν δηλαδή να βγαίνουν τα, οι απλές εκδόσεις έτσι. Τι να το κάνεις αυτό, όταν παλιά δηλαδή τα έπαιρνες και ήταν τέρατα. Πολύ μεγάλες συσκευασίες. Εντάξει, τώρα θα είναι βέβαια σφραγισμένα. Αλλά τα περισσότερα παιχνίδια τότε, ναι, αυτό ας πούμε used, ήταν ωραίο ας πούμε. Ήτανε... Είχε μέσα πράγμα ρε παιδί μου, είχε ψωμί. Ήταν μέσα τα manuals πιο μεγάλα. Πρόμο, καμιά φορά είχαν αφίσες μέσα. Εγώ ας πούμε έχω πάρει Duke Nukem για PC που είχε μέσα μπλούζα τότε. Βέβαια το κακό είναι ότι είναι πολύ χύμα, δηλαδή κοπανιέται το παιχνίδι μέσα, τα περιεχόμενα του. Εντάξει, τώρα δεν το παίρνεις να το κάνεις σε... Ήτανε και αυτό ψευτικούρα. Iron Flail, ξέρω εγώ, στο μεσαίωνα. Τότε στη συλλογή σου όμορφα και τα λοιπά. Δηλαδή εσένα σου αρέσει πιο πολύ... Εμένα προσωπικά, ναι. Εμένα με ξενέρωνε αυτό το κενό θέμα, του. Από θέμα χώρου που ένας τεράστιο κουτί για το τίποτα. Τάξη. Ίσα το εφέ, αυτό. Άλλες εποχές. Έχει και ένα παιχνιδάκι Dreamcast εδώ, δεν το είπαμε πριν. Αλλά... Ποδοσφαιράκια, δεν ξέρω αδιάφορο. Παιδιά, εγώ για μένα, επειδή ήμουνα σε ομάδα και έπαιζα ποδόσφαιρο πάνω από 10-11 χρόνια, σε video games ποτέ δεν με τράβηξε να παίξω. Αυτά. Το χαρήκαμε το ψηδιάκι σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Και τώρα εδώ μέσα δεν γίνεται αφήνω με δύο χέρια, γίνεται. Ξέρεις και καλά. Θες να σου απαντήσω τώρα. Οπότε, αυτό εδώ στην αρχή είδα και πορώθηκα. Θα είναι πολύ ωραίο να πήγαινε το παιδί μου στο σχολείο με αυτό. Τι λες, θα του ρίχνω σφαλιάρες, θα του λέγανε τι είναι αυτό. Αλλά δυστυχώς ενημερώθηκα ότι έχει πολυθεί. Οπότε... Μέχρι να κάνεις παιδί θα σου πω άλλο. Και αυτό είναι μια σωστή απάντηση. Καλά, πες ότι το θες για σένα. Το θέλω για μένα. Λοιπόν, αυτό εδώ το είχα λοιπόν όπως είπα και πριν μικρός και το είχα ανταλλάξει για να πάρω το Predator 2 πάλι για Master System, το οποίο μετά το αντάλλαξα για να πάρω ένα παιχνίδι στο Super Nintendo, το οποίο μετά το αντάλλαξα για να πάρω ένα παιχνίδι στο Nintendo 64 και μετά μαντέψτε, τα έδωσα όλα για να πάρω το Resident Evil στο PlayStation 1. Δεν σας νοιάζει, έχω σας το πά, κάνουμε και flashbacks. Λοιπόν, Operation Wolf. Το είχα πιτσιρικάς. Το πιστόλι το έχεις. Το έχω, εννοείται. Το είδα στο πρόμο, δεν είδες το πρόμο μας. Το μισό είδα. Αχα, εντάξει. Οπότε, λέω να το επιστρέψω στη συλλογή μου. Τι λες, Γιάννη, να το επιστρέψω. Είναι Sega, κοίτα, έχεις φραγίδα, ζέτζετε μου. Sega, εδώ. Εντάξει, θα το πάρω. Πάρτε. Επίσης εδώ ανακάλυψα κάτι άλλο που θέλω να το πάρω γιατί ήταν προσπόρησα να το πρόλαβα τώρα. Ω, Captain Planet, το E-Hunters τώρα, σπαμ. Αυτό εδώ, αλλά να μου πεις τώρα, δεύτερο χειριστήριο SNES, κλειστό. Α, δεν θα πάρω αυτό, θα πάρω αυτό. Κουτάκι, Κουτάκι που μπαίνανε κασέτες NES κατά κόρο και νομίζω μετά μπορεί να μπαίνανε και... Δεν ξέρω πώς μπαίνε ρε παιδί μου στον κόσμο να μάθει. Οπότε για τη συλλογή μου του NES, τα SIM, τα κλειστά που έχω και τα λοιπά είναι μπόμπα. Όπο, φτιάχτηκα. Είδες το console handic Γιάννη. Βρίσκεις πραγματάκια. Δεν σχολιάζω. Πολύ καλή φάση. Περνάμε στο επόμενο βίντεο. Και εγώ λέω για να κλείσουμε, τι πιο ωραίο εδώ να παίξουμε ένα διπλό στη καμπινά. Τι λες, ψήνεις να παίξουμε ένα πάνισε ή ένα κάντιλακ. Αφού δεν ξέρω. Εντάξει, θα με μάθεις, θα μου δείξεις λίγο τώρα εσύ να πούμε ότι παίζω πρώτη φορά. Μόλι ακόμα τα παίξουμε, αφού αυτό μάθει. Όχι, α παίξουμε λίγο ένα τέτοιο, δεν θες. Θες μόνο τα κόμπα. Αυτό, σε αυτό χωρίξεται πολύ χρήμα. Ή στο πάνισε. Για να συγκερδίσει το λέει, ξέρεις. Για Γιάννη, νομίζω πρέπει να μπει από πίσω μας. Λοιπόν, πώς βάζουμε και μάμα αυτό. Δεν ακούστηκε και πολύ ωραία. Γιάννη, από το κέντρο μας. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει credits. Τρεις παίζουν. Start, πάτα... Σωστός. Πού είναι το start, γιατί... Α, είναι το δεύτερο. Όχι, το δεύτερο είναι το coin. Οπα. Να τους. Εγώ πάντα έπαινα... Τι γυναίκα. Όχι, αυτόν. Κάτσε, εγώ πού είμαι.
Θα μάθω. Τον είχα διαλέξει. Ναι. Το... Αυτό το θυμάσαι στα κοινό τότε. Ναι, αλλά φίλε μου, είμαστε μαζί στην ίδια ομάδα. Ναι, θες να με πλακώσεις δηλαδή. Τι είναι αυτό. Κάτσε καταρχάς, αυτό. Γιατί είσαι πιο σωματάρας από μένα. Γιατί αυτόν διάλεξα. Δεν έχει να κάνει με το. Έπρεπε να πάει την κοπέλα. Κάτσε να θυμηθούμε τώρα εδώ τα. Να σου πω. Ήχο δεν έβαλα όμως. Ήχο γιατί δεν έβαλες. Γιατί τον έχω βάλει στο mute. Α, εντάξει. Λοιπόν. Χωρίς ήχο είναι... Μπορείς να σε χτυπήσω. Ναι, το ξέρω, εννοείται. Το 1/3 του παιχνιδιού, φίλε. Τώρα, άμα θέλετε να πούμε... Κοίτα πώς σου πετάει, έτσι. Πάμε κάτω. Quality over quantity. Ο Γιάννης λέει εδώ τα δικά του, γιατί ξέρει ότι σε λίγο θα βαρέσει πάρα πολλά edits. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Ωχ, το κοτοπουλάκι! Αχ, δεν κοτοπουλάκι! Το κοτοπουλάκι! Δεν κοτοπουλάκι, είναι το χρυσό. Άσε, εγώ σαν πιο χοντρός. Πάρ' το. Πάρ' το κοτοπουλάκι. Το πήρα, που δεν είναι κοτόπουλο. Εγώ αρχίζω και τους... Ω, εσύ πήρες καραμπινόκι. Τι θα κάθομαι, να σου πω. Ωχ, θα χοντρός. Αυτός ο χοντρός πάντα μου είναι σπαγή. Ναι, τέτοιοι ήταν και στο Punisher. Τους πάγαν τα νεύρα. Και εδώ είναι ο αρχηγός, νομίζω, με ένα πτεροδάχτυλο. Αλλά στο βίντεο αφού δεν ξέρω να παίζουν, ναι. Τι το βάλατε. Πάμε, πάμε. Να, θες κοντράς. Δυναμίτης. Να σου πω, εγώ θα βάλω μόνο. Καλά, εγώ πήγα να πέσω πάνω στο δυναμίτη. Ο Νίκος ψάχνει το κοτοπουλάκι. Α, εγώ θα φάω μπέργκερ. Μα πάμε λίγο McDonald's. Πάρε τη βόμβα. Όχι. Α, κάτσε να φάω κι άλλο. Είσαι γεμάτος από ενέργεια. Food porn έγραφε. Κάτι έγραφε. Τι είναι αυτός, γιατί είναι έτσι αυτός. Πάρ' το νεκάτο. Νάτος. Α, ναι, πτεροδάκτυλο λέω. Με το Raptor είναι. Με το Raptor. Τον ψάτησε. Λοιπόν, εγώ σαν πιο δυνατός θα πάρω το Raptor, εσύ κάνε τα... Τα τσιτσέκια. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πάντα σε αυτά ήταν καλό τσιτ να είσαι κολλημένος στην οθόνη και να μην τους δίνεις το πλεονέκτημα να βγούνε. Α, έχει το special ability που δεν έχω χρησιμοποιήσει. Ο δεινόσαυρος που είναι. Ο δεινόσαυρος μας άφησε. Το ξέρω. Ναι. Πήγε στο Jurassic Park να βρει τα αδερφάκια του. Και τώρα αυτή η δουλειά θα γίνεται. Κάτσε σε μια μεριά. Με το μαλάκα. Μπιπ. Τι πέρι. Μπιπ. Άρα τελειώνει το level. Οπ. Ου. Με φάγε. Μπιπ. Όπου όπου σκάσανε τα RPG. Ninja Hand. Ωραία, πάλι τα χοντράδι. Σε βλέπω να χάνεις. Εγώ, δεν χάνω. Και να χάσω έχω κι άλλη ζωή. Ω, χειροπομπίδα. Χειροπομπίδα. Τι είναι αυτό, τσιγάρα, τσίχλες. Προφλακτικά. Ό,τι θες εσύ να είναι. Α, Γιάννη. Κάποιον μου θυμίζεις. Εσύ είπες να θα είσαι από πίσω. Α, νόμιζα ότι το νικήσαμε ρε. Αλλά έχασα εγώ τελικά. Εγώ στο πα. Θα βάλω τη χειροβομπίδα. Α, να το, ορίστε. Πω από το πρώτο level. Αν και το πιο ωραίο είναι μετά με την Cadillac, έτσι που τρέχει με τα μάξι. Λοιπόν, αυτό είναι το outro του σημερινού επεισοδίου. Καμπινούλα εδώ, Kit, Zartan Toy Store, βγήκαμε για console hunting να δείξουμε τι υπάρχει στο μαγαζί, να θυμηθούμε κάποια πραγματάκια, ωραία stand εδώ με τον Παναγιώτη και πρώτο επεισόδιο έφτασε στο τέλος. Τα λέμε, παιδές!